Σωτήρης Πετραχίδης, αρχηγός της πρωταθλήτριας Ομόνιας. Ακόμα μια πετυχημένη σεζόν. Πώς το βιώσατε φέτος? Εντάξει, φέτος ήταν πιο δύσκολο το πρωτάθλημα. Πέρσι το πήραμε ένα ITV. Φέτος ενισχύθηκαν και οι υπόλοιπες ομάδες. Εντάξει, ήταν μια δύσκολη χρονιά. Κάτω από λίγο να δείξω τις συνθήκες, γιατί ο κορονοϊός έφερε κάτι διακοπή. Είναι ένα μήνα, μετά ξανά περισσότερο από μήνα. Η ομάδα λίγο να αποδιοργανώθηκε, αλλά εντάξει, ευτυχώς την καλή στιγμή επανέλθε. Εντάξει, νομίζω ήμασταν ανώτεροι. Αν και κάποιοι αμφισβήτησαν την αξία της ομάδας στην φετινή σεζόν, ευτυχώς δεν επαληθευτήκα και πετύχαμε αυτό που θέλαμε να πετύχουμε. Η τελική, πώς ήταν με τον Παθιακό, πώς τους έφυγες? Ήταν δύσκολοι αγώνες. Ευτυχώς, όπως σου είπα και πριν, καταφέραμε και φτάσαμε στο top της απόδοσης μας στην καλή στιγμή και θεωρώ ότι κερδίσαμε δίκαια. Πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος του κόσμου? Ο ρόλος του κόσμου σήμερα ήταν καταλυτικός. Όπως είδατε, κερδίσαμε 3-0. Με τη στήριξη του πάντα είναι πιο εύκολη η δουλειά μας. Και στο τέλος τους δώσατε και το τρόπαιο. Πώς ήταν οι στιγμές οι πανηγυρικές για σένα? Σίγουρα μας έλειψε ο κορμός τα τελευταία 2 χρόνια. Εύχομαι και ελπίζω τα επόμενα χρόνια να είναι πιο κοντά μας, να γυρίσουμε περισσότερο στις συνθήκες. Και ο επόμενος στόχος τώρα? Μας έμεινε το κύπελλο. Ξεκινάμε την επόμενη εβδομάδα. Από την αρχή πάντα πλέον η Ομόνοια θέτει 3 στόχους, Super Cup, πρωτάθλημα και κύπελλο. Τους 2 τους πετύχαμε. Σίγουρα είναι και στόχος μας ο επόμενος στόχος που είναι το κύπελλο. Όσο αφορά εσένα, πώς βλέπεις το μέλλον γενικά στην Ομόνοια? Είναι η τελευταία μου χρονιά. Στο μέλλον, κανείς δεν ξέρει. Εντάξει, αγωνιστικά δικαιώσαμε. Εντάξει, όλα καλά. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά.